Σήμερα έχω τη χαρά να είμαι μαζί σε σύνδεση λόγω κορονοϊού με τον κύριο Ηλία Γεωργουλέα, founder και διευθυντή πωλήσεων της Global Money Managers, μια εταιρεία που ασχολείται χρόνια στο κομμάτι των επενδύσεων και στα αμοιβαία κεφάλαια, με τον οποίο θα συζητήσουμε λίγο το κομμάτι των επενδύσεων, αν και αυτή η αγορά φαίνεται περίεργη. Όλοι ξέρουν ότι καμιά φορά ίσως είναι και μια καλή περίοδος για να επενδύσει όποιος μπορεί τουλάχιστον. Κύριε Γεωργουλέα, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Μας ακούτε? Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση και ιδιαιτέρως όταν μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν γεννήσει στην κυριολεξία την επικοινωνία στο κομμάτι των ασφαλιστικών και όχι μόνο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας. Να μας πείτε ποια είναι η Global Money Managers. Η Global Money Managers είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων της κυπριακής αγοράς. Ιδρύθηκε το 2013. Ήταν από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες επωφελήθηκαν το πλαίσιο της κυπριακής νομοθεσίας που υιοθέτησε τα ευρωπαϊκά τελευταία νομοθετικά πλαίσια τότε. Είμαστε εταιρεία η οποία σήμερα έχει 21 UCITS αμοιβαία κεφάλαια, τα κανονικά αμοιβαία κεφάλαια που ξέρουμε όλοι, και έχουμε και 9 alternative αμοιβαία κεφάλαια. Από το τέλος του 2018 και αρχή του 2019 βρεθήκαμε να είμαστε συνιδρυτές και της μεγαλύτερης εταιρείας alternative αμοιβαίων κεφαλαίων. Βρισκόμαστε τότε στην ευτυχή συγκυρία να έχουμε συνεταίρους από την Κύπρο, οι οποίοι σήμερα μαζί μας έχουν καταφέρει να έχουν άλλα 30 αμοιβαία κεφάλαια alternatives στην GMM AIFM. Τώρα, γνωρίζουμε είστε από τις πρώτες εταιρείες, αν όχι πρώτη εταιρεία στην Κύπρο. Πώς ξεκινήσατε, ποια ήταν τα βήματα αυτής της επιτυχημένης πορείας? Η ενασχόλησή μου αρχίζει από πολύ παλιά, από πολύ μικρή ηλικία, από το 1989, όταν ο πατέρας μου, που ήταν διευθυντής σε ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά υποκαταστήματα στην Inter-American, με έφερε μαζί του σε μία παρουσίαση για τα αμοιβαία κεφάλαια που πρώτα έκανε η Intertrust του ομίλου Inter-American. Τότε ακριβώς είδα ότι αυτό το πρωτόφερτο στην Ελλάδα σαν θεσμός πραγματικά μου δημιούργησε μια πολύ θετική εντύπωση και αποφάσισα κατευθείαν να ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό. Τα πρώτα 10 χρόνια ήμουν αμοιγός Intertrust στις Inter-American, δηλαδή στις πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, βραβευμένος στις πρώτες θέσεις της χώρας, και στη συνέχεια το 2009 έγινε η πρώτη προσπάθεια να αποκτήσω εισαγωγικά ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο ήταν το Global Beta μαζί με την Beta χρηματιστηριακή, το Global Beta μεικτό εξωτερικό World Balance Fund. Αφού είδαμε ότι η πορεία την πρώτη τετραετία πήγε πάρα πολύ καλά από πλευράς αποδόσεων, στη συνέχεια το 2013 είπαμε να ιδρυθεί η εταιρεία που είπαμε, η GMM, Global Money Managers, στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα έχουμε αμοιβαία τα οποία είναι βραβευμένα και από το θεσμό των Fund Managers Awards στην ελληνική αγορά. Και νομίζω ότι παρόλη τη συγκυρία τη δύσκολη της τελευταίας χρονιάς λόγω κορονοϊού, αν υπολογίσει κανείς το 2019 και το 2020 από πλευράς αποδόσεων, πραγματικά θα δει ότι σχεδόν όλα τα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας μας είναι θετικής απόδοσης και κάποια από αυτά πλησιάζουν και το 17%. Τώρα, δύο λόγια για το πώς πήγε η εταιρεία σας πέρυσι και αν κάποιος επενδυτής σας είχε εμπιστευτεί τα χρήματά σας την τελευταία διετία, να το πω έτσι λίγο καλύτερα, τι αποδόσεις θα είχε σήμερα? Όπως είπαμε και πριν, το τελευταίο έτος πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις αγορές. Παρόλα αυτά, στα ομολογιακά πορτοφόλια, τα οποία η εταιρεία μας έχει και διαχειρίζεται 4 από αυτά, καταφέραμε να έχουμε μία απόδοση η οποία στη διετία έφτασε και το 8%. Τώρα, το κομμάτι της
της απόδοσης των μεικτών ή των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων μας πλησιάσαμε το 17%. Άρα θεωρώ ότι παρόλη την δυσκολία του περασμένου έτους και αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, κάποιος ο οποίος εμπιστεύεται τα αμοιβαία κεφάλαια σε λίγο πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καταλαβαίνει ότι οι διαχειριστές μπορεί να πετύχουν αποδόσεις εκμεταλλευόμενες τα σκαμπανεβάσματα των αγορών. Ο κανόνας, τι έχουμε πει είναι από παλιότερα, είναι αγοράζω χαμηλά και πουλάω ψηλά. Αυτό είναι, νομίζω, καλύτερο να το χειρίζονται και να το κάνουν οι επαγγελματίες της αγοράς και όχι κάποιος μόνος του. Τώρα ζούμε σε μια εποχή χαμηλών επιτοκίων και αρνητικών, θα λέγαμε. Τι σημαίνει αυτό για το μέσο καταθέτη? Τώρα εδώ πέρα είναι και το μεγάλο στοίχημα και μεγάλη ευκαιρία της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων. Παρόλο που εμείς είμαστε μια χώρα η οποία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στο θεσμό, είμαστε από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που το ΑΕΠ της χώρας δεν το πλησιάζουν οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι ειδικά τώρα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την αγορά και τους συνεργάτες τους να μιλήσουν, να εκπαιδεύσουν τον κόσμο, τους επενδυτές, τους καταθέτες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να πάρουν καμία απόδοση από πλευράς το χρημάτων τους που είναι τοποθετημένα σε καταθέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, η μόνη ίσως λύση είναι η επένδυση σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια σε πρώτη φάση, για αυτούς που έχουν τα χρήματα σε καταθέσεις, είτε είναι ομολογιακά τα οποία επενδύουν σε εταιρικά ομόλογα, είτε είναι σε κρατικά ομόλογα, είτε σε ομόλογα αναδυομένων αγορών, είτε σε ομόλογα με υψηλότερο βαθμό κινδύνου, αλλά και υψηλότερη απόδοση. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η συγκυρία μας δίνει τη δυνατότητα σε αρκετά αμοιβαία κεφάλαια ομολογιακά, αυτή τη στιγμή στα 4 που έχουμε εμείς, το yield to maturity, δηλαδή η απόδοση που θα έχει κάποιος από εδώ και πέρα μέχρι τη λήξη βάσει των ομολόγων που είναι στην κατοχή του κάθε αμοιβαίου σήμερα που μιλάμε, να ξεκινάει από 1,5% και να πλησιάζει και το 4%. Άρα, δίνοντας τη δυνατότητα, πρώτον, έχοντας κάποια καλύτερη απόδοση από το 0. Δεύτερον, έχοντας πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια λόγω απίστευτης διασποράς. Η νομοθεσία των αμοιβαίων, των uses αμοιβαίων, σου απαγορεύει να επενδύεις χρήματα πάνω από το 5% ανά τίτλο, δίνει κάποιες εξαιρέσεις να πλησιάσεις για 4 τίτλους το 10%, άρα πρέπει κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο να έχει μια πολύ μεγάλη διασπορά από 25, 30, 40 τίτλους. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά στατιστικά αδύνατον ποτέ να συμβεί να χρεοκοπήσουν και οι 30 ή 40 εταιρείες ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν, έχοντας, είπαμε πρώτα, πολύ καλύτερη απόδοση, πολύ καλύτερη ασφάλεια, είναι τελείως αφορολόγητα η απόδοση των χρημάτων, το κέρδος δηλαδή, δεν επιβαρύνεται ούτε με τους, όπως επιβαρύνονται οι τόκοι ή τα κουπόνια των ομολόγων ή τα μερίσματα των μετοχών. Και τέλος, είναι και τελείως ανοιχτά τα χρήματα. Άρα, είμαστε σε πρώτη ζήτηση, από την ώρα που ο πελάτης υπογράψει την αίτηση εξαγοράς, σε 3 ή 4 εργάσιμες μέρες, είναι τα χρήματα στο λογαριασμό του. Αυτό εμείς το λέμε το πλεονέκτημα των αμοιβαίων, το 4α. Πριν συνεχίσω στην επόμενη ερώτησή μου, θα ήθελα να μου δώσετε και έναν σύντομο ορισμό για όσους δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια, για το τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια. Πολύ σωστό. Τα αμοιβαία κεφάλαια θα σας το πω όχι επιστημονικά, θα σας το πω στην πράξη. Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι ένας μοναδικός τρόπος να μπορεί από τον μικροαποταμιευτή των 1.000 μόνο ευρώ να πάρει την ίδια θέση που θα έχει ο μεγάλο επενδυτής των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ίδιο ακριβώς, ας το πούμε, λογαριασμό και έχοντας απολαύσει στο τέλος την ίδια απόδοση στο αναλογικό κεφάλαιό του. Άρα σε μια τεράστια πίτα, η οποία συμμετέχουν μικροί, μεγάλοι ή τεράστιοι επενδυτές,
ο μικροεπενδυτής καταφέρνει και παίρνει την αναλογία του, το ποσοστό του, το ίδιο ποσοστό απόδοσης που θα βγάλει ο μεγαλοεπενδυτής. Αυτή είναι η δύναμη των αμοιβαίων κεφαλαίων. Τώρα μιλήσετε λοιπόν για έναν απλό επενδυτή ή έναν μικρό επενδυτή. Αυτός ο επενδυτής με τις όποιες δυσκολίες μπορεί σήμερα να έχει η εποχή και η οικονομία, που θέλει να επενδύσει, θα μπορούσε να επενδύσει εναλλακτικά στα αμοιβαία κεφάλαια? Και το ρωτώ αυτό γιατί στις καταθέσεις, για παράδειγμα, αν υπάρξει μια άμεση ανάγκη, που το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχει όλο και περισσότερο, μπορεί να σηκώσει τα χρήματά του, να το πω απλό. Με τα αμοιβαία κεφάλαια τι συμβαίνει? Σίγουρα. Είπαμε ότι το τέταρτο από τα 4α είναι ανοιχτά χρήματα. Άρα λοιπόν, όποτε θέλει μπορεί να πατήσει το κουμπί την ημέρα που θέλει και να πει ότι εγώ θέλω τώρα τα χρήματά μου. Έχω κερδίσει πάρα πολλά ή αν είμαι σε κάποιο ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο, θέλω αυτή τη στιγμή να πάρω μέρος όλου, ένα κομμάτι. Δεν υπάρχει είμαστε κλειστά εδώ, είναι τελείως ανοιχτά. Άρα έχει το πλεονέκτημα ο επενδυτής να μπορεί να ρευστοποιήσει όποια στιγμή θέλει και να μας ορίσει σε ποιο μέρος του κόσμου θέλει να πάρει τα χρήματά του στο λογαριασμό του. Στον ίδιο λογαριασμό δηλαδή που συμμετέχει ο ίδιος που έχει επενδύσει στο αμοιβαίο. Δεν έχουμε ούτε περιορισμό χρονικό, ούτε περιορισμό γεωγραφικό. Τώρα βέβαια θέλω να ρωτήσω το εξής. Πολλοί κόσμος έχει δει δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα τη Lehman Brothers, που ήταν η πιο πρόσφατη, το πιο πρόσφατο, το έτσι, δυσάρεστο γεγονός. Σε αυτή την περίπτωση τι απαντάτε? Κοιτάξτε ή τη Λαϊκή Τράπεζα στην Κύπρο. Ή η Λαϊκή Τράπεζα, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ κάποιος θα μπορούσε να κάνει το απόλυτο τεστ και να πει ότι αν κάποιος επενδυτής είχε επενδύσει $1 εκατομμύριο σε μετοχές της Lehman Brothers, 1 εκατομμύριο σε ομόλογο της Lehman Brothers, έκδοσης της Lehman Brothers, 1 εκατομμύριο σε καταθέσεις της Lehman Brothers και 1 εκατομμύριο σε αμοιβαία της Lehman Brothers. Αν θα δείτε, εκείνο το πρωί που έγινε το πατατράκ, οι μετοχές δεν ξανανοίξανε ποτέ, άρα έχασε όλα τα χρήματα. Το ομόλογα μετά από ένα χρονικό διάστημα, περίπου 2 ετών, μετά την εκαθάριση της τράπεζας κατάφερε να πάρει ένα περίπου 9% recovery rate, άρα πήρε 90.000 το εκατομμύριο. Οι καταθέσεις πληρωθήκανε, αν δεν κάνω λάθος, $20.000 ανακαταθέτη και έπαιρνες την ίδια μέρα που δεν μπορούσες να βρεις κάποιον στην τράπεζα, γιατί έκλεισε η τράπεζα, χρεοκόπησε, έπαιρνες την ίδια μέρα και λειτουργούσε κανονικά η εταιρεία των αμοιβαίων κεφαλαίων της Lehman Brothers. Λειτουργούσαν κανονικά τα αμοιβαία της κεφάλαια. Μέσα σε μια εβδομάδα περίπου πουλήθηκε σαν μετοχές, ο μέτοχος δηλαδή αναγκαστικά πουλήθηκε και αγοράστηκε από κάποια τρίτη εταιρεία και μπορούσες να ρευστοποιήσεις κανονικά τα αμοιβαία σου κεφάλαια. Ποιο ήταν το χειρότερο που θα μπορούσες να πάθεις έχοντας αμοιβαίο της Lehman Brothers? Να είχε η εταιρεία εξαντλήσει το 10% που επέτρεπε η νομοθεσία σε έναν εκδότη, άρα θα μπορούσε αντί για 1 εκατομμύριο να έχει πάρει 900.000. Άρα καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι το επίπεδο ασφάλειας δεν έχει καμία σχέση με το να έχω μεμονωμένο ομόλογο, μεμονωμένες μετοχές ή μεμονωμένες καταθέσεις. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τη Λαϊκή. Η εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων της Λαϊκής, παρόλο που η Λαϊκή έκλεισε, συγχωνεύτηκε, τα ομόλογά της διαλύθηκαν, οι μετοχές της μηδενίστηκαν και οι καταθέσεις της κουρεύτηκαν, η εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων της Λαϊκής ζούσε αυτόνομη μέχρι πριν από 2 χρόνια όταν εξαγοράστηκε από μια ελληνική εταιρεία. Μάλιστα. Να γυρίσω λίγο πίσω τώρα. Στην αρχή μας είπατε ότι έχετε μεγάλη εμπειρία στον χώρο, μιας και ο πατέρας σας ήταν από τους πρώτους ανθρώπους της Inter-American. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην άλλη άκρη της γραμμής που μιλάμε, ξέρω ότι είστε στην Ελλάδα, δεν είστε τώρα στην Κύπρο. Στην Ελλάδα λοιπόν, πώς θα μπορούσατε να επεκταθείτε, να το πω έτσι, να δραστηριοποιηθείτε και τι καινούριο θα μπορούσατε να κάνετε και αν αυτό θα μπορούσε να συνυπάρξει με τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς? Κοιτάξτε να δείτε, η εταιρεία μας είναι αμιγώς κυπριακή εταιρεία. Και η μία και η δεύτερη. Όμως, βλέποντας ως στόχο μας την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σίγουρα κοιτάμε λίγο
το πού μπορούμε να αναπτυχθούμε μέσω της κυπριακής αγοράς, αλλά δεν πάβει να κοιτάμε και την Ελλάδα, στην οποία βεβαίως το μέγεθος της οικονομίας είναι πολύ μεγαλύτερο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αρκετά χρόνια είχαμε αποφασίσει ότι δεν είναι ενδιαφέρον μέσα σε δύσκολες συγκυρίες κρίσης η επέκταση στην ελληνική αγορά. Παρ' όλα αυτά, σχεδόν από την αρχή ζητήσαμε και είχαμε πάρει έγκριση να διατίθενται τα αμοιβαία μας κεφάλαια στην Ελλάδα, pro-capital control. Καταλαβαίνετε βέβαια, η συγκυρία μετά τα capital controls δεν είχε νόημα ύπαρξη σε αυτό το πράγμα. Πριν από 2 χρόνια κάναμε μια καλή προσπάθεια να επανέλθουμε στην ελληνική αγορά με προσπάθεια εξαγοράς της Attica EDAC. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει μια απόφαση να κινηθούμε μέσω των εταιριών που έχουμε αδειοδοτήσει, που έχουμε κάνει συμφωνία, έτσι, και είναι αδειοδοτημένες από την Ελληνική Επιτροπή, να κάνουν distribution στα αμοιβαία μας κεφάλαια. Είναι οι Solidus και οι Beta χρηματιστηριακές. Θέλουμε να αναπτύξουμε ένα σοβαρό δίκτυο συνεργατών, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών συμβούλων, και νομίζω σε αυτή τη βάση θα λειτουργήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα άμεσα. Τώρα ακούω πολύ ότι πολλοί θεσμικοί επενδυτές επενδύουν και στα ETF. Υπάρχει κάποια σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ETF? Λοιπόν, τα ETF είναι μια, ας το πούμε, πιο μοντέρνα έκδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορεί κάποιος να λειτουργήσει με την παραδοσιακή μορφή εκεί. Τι εννοώ? Το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε μέρα βγάζει τιμή. Η τιμή κλείνει κάποια στιγμή το απόγευμα, εφόσον κλείσουν κάποιες αγορές, ή λίγο πιο αργά το βράδυ, περιμένοντας και την Αμερική. Και την άλλη μέρα, μέχρι το μεσημέρι, έχουν βγει οι τιμές της προηγούμενης ημέρας, βάσει των οποίων κάποιος μπορεί να τοποθετήσει χρήματα ή να βγει από το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα ETF είναι Exchange Trading Fund, έχουν τη δυνατότητα online, ας το πούμε, την ώρα εκείνη που θέλεις να πουλήσεις, στις 4 και 17 ας πούμε το απόγευμα, μπορείς να πατήσεις το κουμπί και να λειτουργήσεις σαν μετοχή. Η στιγμή της αγοράς και την πώλησης λειτουργεί σαν μετοχή. Μέσα το που τοποθετούνται τα λεφτά λειτουργούν σαν αμοιβαία. Άρα είναι κάτι σαν να λέμε αμοιβαίο από πλευράς διαχείρισης, το οποίο αγοραπολείται σαν μετοχή. Βέβαια, εδώ έχει και ένα μειονέκτημα σε σχέση, ενώ σε αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο από τα αμοιβαία κεφάλαια, έχει και ένα μειονέκτημα ότι τα αμοιβαία κεφάλαια συνήθως έχουν μια διαχειριστική ομάδα η οποία κοιτάς τι έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια, πώς σκέφτεται, μιλάς μαζί της και από εκεί και πέρα σου εξηγεί γιατί θα κάνω το ένα ή γιατί θα πουλήσω τώρα αυτά που έχω μέσα. Στο Exchange Traded Fund αυτό που έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχει πολύ μεγάλη απήχηση δεν είναι αυτό. Είναι να επενδύσω σε κάποιους δείκτες, άρα να πάρω κάποιους δείκτες της Ασίας, της Αμερικής, της Ευρώπης, να πάρω κάποιες δείκτες ομολόγων, να πάρω κάποιες δείκτες μετοχών, να πάρω κάποιους κλαδικούς δείκτες. Και βασιζόμενο πάνω στους δείκτες, η εταιρεία απλώς τι κάνει, βγαίνοντας ή μπαίνοντας χρήματα, κόβει αντίστοιχα ή αγοράζει από τις μετοχές που είναι πάνω σε αυτόν τον δείκτη που επενδύει. Συνεπώς δεν υπόκειται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διαχειριστική ομάδα που θα πετύχει κάτι περισσότερο, εκφέροντας τη δικιά της άποψη, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, αν η άποψη είναι χειρότερη από αυτή του δείκτη, εκεί λες είναι καλύτερο το ETF. Εμείς χρησιμοποιούμε ETF. Χρησιμοποιούμε ETF σε αρκετές καταστάσεις που θέλουμε να μπούμε και να βγούμε γρήγορα σε μια αγορά, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας σε κάποιες μετοχές ή σε κάποιες εταιρείες ή κάποιες χώρες που μπορεί να έχει. Θα μπορούσαμε και σαν εταιρεία να κάναμε, σαν ΑΕΔΑΚ δηλαδή, να βγάζαμε κάποια δικά μας ETF. Προς το παρόν, παλιότερα το είχαμε κοιτάξει, προς το παρόν δεν βλέπω κάτι που να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για μας. Μάλιστα. Να περάσω σε μια άλλη ερώτηση.
Και θα ήθελα να μου πείτε, επειδή γνωρίζω ότι έχετε κάποια αγάπη με τον μπάσκετ, ποια είναι η σχέση της εταιρείας σας με τον μπάσκετ? Ναι, αυτή είναι πονηρή ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν έπαιζα μπάσκετ, αλλά ασχολιόμαστε πάντα με το στίβο, με το hardball, αλλά η ιστορία μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά την ενασχόληση ενός αμοιβαίου μας κεφαλαίου, Alternative, το οποίο έχει επενδύσει στην επέκταση του food industry και του καλού φαγητού, του καλού ελληνικού φαγητού στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και ένα χρόνο το Real Value, όπως ονομάζεται το αμοιβαίο κεφάλαιο, έχει επενδύσει ένα σημαντικό ποσό, το οποίο αντικατοπτρίζει ένα σοβαρό επίπεδο συμμετοχής στο GFG. Το GFG είναι το Greek from Greece, είναι η αλυσίδα ελληνικού φαγητού, πρωινού, μεσημεριανού, κουζίν, καφέ τέλος πάντων, όπως έχει μετονομαστεί τελευταία. Ήδη λειτουργούν 44 σημεία, κυρίως στην περιοχή της Νέας Υόρκης, και εδώ και ένα χρόνο, εκεί που έγινε και η ιστορία με τον μπάσκετ, είναι η συμφωνία με τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο και όλη την οικογένεια να υπάρξει ως food ambassador της όλης ιστορίας, και όχι μόνο, αλλά να προχωρήσουμε και σε κάποια περαιτέρω συνεργασία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Τώρα, ποιο είναι το μέλλον των αμοιβαίων κεφαλαίων και ποια είναι τα επόμενα δικά σας βήματα? Κοιτάξτε, πάντα εμείς δουλεύουμε και σκεφτόμαστε με το τι θα ήταν καλύτερο για τους επενδυτές. Δεν είμαστε μια εταιρεία που βασίζεται σε κάποια τραπεζικά ή κάποια ασφαλιστικά, κάποιο τραπεζικό ή ασφαλιστικό παρελθόν, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι θα είναι αυτό που θα συμφέρει και θα βολεύει και θα είναι ελκυστικό στους επενδυτές. Οπότε κοιτάμε λίγο να δημιουργήσουμε κάποια αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια με αυτή την προοπτική και το σκοπό. Έτσι, εκτός από την κλασική περίπτωση που είπαμε πριν των καταθέσεων, των μηδενικών σε απόδοση καταθέσεων, άρα εμείς να προσφέρουμε 4-5 ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, κοιτάμε λίγο το μέλλον, το οποίο σίγουρα όλοι μας πρέπει να έχουμε, εκτός και ακόμα και αν δεν είμαστε στη δουλειά τη δικιά μας, πρέπει να έχουμε ευαισθησίες για τον πλανήτη μας, και το οποίο με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έρχεται από τον προσανατολισμό στην πράσινη ενέργεια. Ήδη σε αρκετά αμοιβαία μας κεφάλαια χρησιμοποιούμε εταιρείες οι οποίες είναι πιστοποιημένες σε ESG, αλλά κυριολεκτικά είμαστε στα τελευταία βήματα για να κυκλοφορήσει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο θα είναι μοναδικό αυτή τη στιγμή να βγει σε retail, αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο θα επενδύει στην πράσινη ενέργεια. Ο στόχος μας είναι ότι όπου επενδύουμε να είμαστε οι ίδιοι κάτοχοι, το αμοιβαίο δηλαδή να είναι κάτοχο των πηγών ενέργειας, όχι να επενδύουμε μέσω μετοχών που ανήκουν σε κάποιους τρίτους. Άρα γι' αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε και ένα πλεονέκτημα να μοιράζουμε μία σταθερή απόδοση σε ετήσια βάση, με μορφή μερίσματος. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο υπάρχει πάρα πολύ όρεξη τελευταία, κοιτάμε λίγο να λειτουργήσουμε, να ιδρύσουμε και να λειτουργήσουμε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο θα επενδύει σε κρυπτονομίσματα. Ο κύριος σκοπός εδώ δεν είναι η απόλυτη κερδοσκοπία. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα από το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να πάρεις ένα κρυπτονόμισμα το οποίο να σου πάει στο Θεό, ας πούμε, αλλά να γίνει μια διαχείριση κρυπτονομισμάτων και να δώσουμε την εύκολη πρόσβαση και ασφαλή πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα επενδυτών. Σήμερα, παρά τις δύσκολες καταστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος αποταμιεύει ή, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια κάποια περιουσία όπου δεν μπορεί να αξιοποιήσει πάρα πολύ εύκολα. Τι λύσεις έχετε να δώσετε σε αυτόν τον κόσμο και πώς προτίθεστε να βρείτε και αυτόν τον κόσμο?
Λοιπόν, αρχίσω από το ανάποδο. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό για μας και νομίζω είμαστε πολύ γνωστοί πολλά χρόνια στην αγορά και εγώ προσωπικά για το πώς ακριβώς σεβόμαστε τους συνεργάτες μας και το όποιο δίκτυο πωλήσεων. Για μας που έχουμε μεγαλώσει μέσα στο κομμάτι της ασφαλιστικής αγοράς, ασχέτως αν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα αμοιβαία κεφάλαια από την αρχή, θεωρώ ότι, πιστεύω δηλαδή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοντά τους τους πελάτες τους, δηλαδή τους έχουν δημιουργήσει μία αίσθηση εμπιστοσύνης, νομίζω είναι οι μοναδικοί που μπορούν να δώσουν, να δώσουν λύσεις και να τους εμπιστευτούν οι πελάτες τους και για τα χρήματά τους. Εκεί λοιπόν θέλουμε είτε μέσω ενός δικτύου σύστασης πελατείας, είτε μέσω χρηματοοικονομικών συμβούλων οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι μέσω ΑΕΔ, ΕΠΕΗ χρηματιστηριακών, να κάνουμε όλη αυτή την ανάπτυξη και να μας φέρουν σε επαφή, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βρουν λύσεις για τις επενδύσεις τους, είτε είναι σε καταθέσεις, είτε είναι σε τοποθετήσεις σε ομόλογα, είτε σε αμοιβαία, είτε τα ακίνητά τους, είτε τις επενδύσεις τους σε πράσινη ενέργεια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη γκάμα των προϊόντων που μπορούν να προσφέρουμε και γι' αυτό ούτως ή άλλως έχουμε και 52 αμοιβαία κεφάλαια αυτή τη στιγμή στον όμιλο. Μάλιστα. Κύριε Γεωργουλέα, νομίζω έχουμε αναπτύξει αρκετά θέματα. Η τελευταία δεκαετία εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον τη ζήσαμε σε μνημόνια. Τώρα έχουμε περάσει έναν χρόνο με κορονοϊό κλεισμένοι στα σπίτια μας και γενικά πολλές φορές ακούμε το πώς πάνε οι αγορές και τι θα κάνουν οι αγορές και ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Εσείς που είστε άνθρωπος των αγορών, θα θέλαμε ένα, μάλλον από εσάς, ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη μέρα πριν κλείσουμε. Παρόλο που εμείς, εγώ προσωπικά, ασχολούμαι με τις πωλήσεις και υπάρχουν τα αρμόδια στελέχη τα οποία θα μιλήσουν για το κομμάτι της, το πώς ακριβώς σκεφτόμαστε για την αγορά, εγώ τελείως προσωπικά θα σας πω ότι πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας το μαύρο που κυριαρχεί, πρέπει να δούμε, να βάλουμε στο μυαλό μας και να σκεφτούμε πώς σκέφτονται οι μεγάλοι ξένοι διαχειριστές παγκοσμίως, οι οποίοι, ξέρετε, θα έρθει το καλοκαίρι, θα έχουν εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες και ελπίζω και στις υπόλοιπες σιγά σιγά, θα έχουμε πιθανόν πιστοποιητικό να μπορούμε να ταξιδεύουμε και με το που θα ανοίξει ο τουρισμός, η εστίαση, θα δημιουργηθεί πραγματικά ένα boom, το οποίο το boom δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Να ξέρετε ότι ένα σοβαρό κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο ίσως υπερβαίνει και το 20%, έχει και μέσα στην πανδημία έχει καταφέρει να του περισσέψουν χρήματα, δεν έχει ξοδέψει τα χρήματα που ξόδευε και πραγματικά θα κινηθούν σε ρυθμούς πάρα πολύ επιθετικούς. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι μετά από τον πρώτο χρόνο που πραγματικά θα είναι κριτικός, ίσως και το δεύτερο, να είμαστε έτοιμοι σαν πολιτείες, σαν χώρες, να σπρώξουμε τις οικονομίες και στη συνέχεια. Νομίζω ότι ένας πολύ ορθός τρόπος και το οποίο έχει μείνει πίσω γενικότερα και η Ευρώπη και η Αμερική είναι εκεί να σταθμίσουν σε ποιο σημείο θα πρέπει να αρχίσουν να επενδύουν στα μεγάλα έργα. Τα μεγάλα έργα τα οποία θα δώσουν δουλειές, θα δώσουν επέκταση της οικονομίας και θα δημιουργήσουν, θα κρατήσουν δηλαδή την αγορά, το boom της αγοράς, θα το επεκτείνουν για περισσότερα χρόνια. Είμαι πάρα πολύ θετικός στο τι θα γίνει. Πρέπει να φυλάσσουμε τους εαυτούς μας και την υγεία μας και σταδιακά τα άλλα θα έρθουν. Κύριε Γεωργουλέα, ξέρω ότι δεν εμφανίζεστε τακτικά, οπότε αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερα χαιρετισμούς και από τον πατέρα μου στον πρωτεργάτη και πατέρα σας της ασφαλιστικής αγοράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.